Ένα τεράστιο δίκτυο παράνομης διακίνησης άγριων ζώων κατάφερε να εξαρθρώσει η Ιντερπόλ. Συγκεκριμένα, σε έρευνες που έγιναν σε περισσότερες από 20 χώρες, εντοπίστηκαν 20.000 ζώα μόνο τον περασμένο Ιούνιο. Στην πλειονότητά τους ήταν ερπετά, αλλά και 10.000 θαλάσσια ζώα. Το δίκτυο απαρτίζονταν από 600 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν σε 20 χώρες. Μόνο στην Ιγυρία, η Ιντερπόλ κατέσχεσε μισό τόνο από μέλη που ανήκαν σε μυρμικοφάγους, τα οποία επρόκειτο να καταλήξουν στην Ασία. Στην Ουρουγουάη, 3 ύποπτοι εντοπίστηκαν την ώρα που επιχειρούσαν να διακινήσουν άγρια ζώα. Το εμπόριο άγριων ζώων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με το μεγαλύτερο κομμάτι του να λαμβάνει χώρα μέσω διαδικτύου. Οι έρευνες που έγιναν στην Ισπανία οδήγησαν σε 21 συλλήψεις και στην Ιταλία στον εντοπισμό 1.800 σπάνιων πτηνών. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία Άγριων Ζώων έδωσε στη δημοσιότητα την τελευταία του έρευνα, σύμφωνα με την οποία μέσα σε 6 εβδομάδες εντοπίστηκαν 5.000 αγγελίες στο διαδίκτυο, οι οποίες ξεπερνούσαν σε αξία τα 3 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον γινόντουσαν οι αγοραπολισίες. Οι συνέπειες της παράνομης διακίνησης ζώων εκτός από οικονομικές είναι και περιβαλλοντικές, ενώ σε κάποιες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής οδηγούν ακόμη και σε συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων ομάδων.